Για ποιο λόγο παρακολουθούσατε τον Νίκο Ανδρουλάκη? Και επειδή αναρωτηθήκατε και προκαλέσατε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να προσφύγει στα δικαστήρια, κάτι το οποίο ήδη έχει κάνει και χάρη σε αυτό ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της πολύ σκοτεινής υπόθεσης, θα μας πείτε αν θεωρείτε ότι αποτελούσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απειλή για την εθνική ασφάλεια? Πού βρισκόμαστε επιτέλους? Πού οδηγείτε τη χώρα 60 χρόνια πίσω? Γιατί τότε ευδοκιμούσαν αυτές οι πρακτικές και αυτές οι λογικές. Σας καλούμε να πείτε ξεκάθαρα το λόγο τον οποίο επικαλεστήκατε και για τον οποίο παρακολουθούσατε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Και επειδή προφανώς δεν το κάνετε και δεν θα το κάνετε, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, καταφεύγετε σε επιχειρήματα του επίπεδου να έρθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να του κάνετε κατηδίαν ενημέρωση. Στα κρυφά δηλαδή και στο αυτή. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει. Και σας προκαλεί δημόσια να πείτε ό,τι έχετε να πείτε. Τολμάτε ή θα συνεχίσετε τα fake news και τις χυδαίες διαρροές για τη δημιουργία ευκαιριακών εντυπώσεων, μάλιστα από επίσημα στελέχη του Γραφείου Επικοινωνίας σας? Εμείς λοιπόν, με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, ανακοινώνουμε σήμερα ότι καταθέτουμε αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να προσκομιστεί εκεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης της παρόμοιης παρακολούθησης από την ΕΕΠ του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, με όλα τα στοιχεία και τα σχετικά έγγραφα που τον αφορούν και προκάλεσαν την άρση του απορρίτου επικοινωνιών του. Η αρμόδια Επιτροπή να λάβει γνώση του θέματος και να υπάρξει επιτέλους φως σε ένα θέμα μείζωνος σημασίας για την παράταξη, για τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και η δημοκρατία μας. Και επειδή μιλάτε για απόρριτα έγγραφα, εσείς ο ίδιος κύριε Μητσοτάκη σήμερα είπατε ότι θα προσκομίσετε το απόρριτο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα, εδώ, πεδίο δόξη λαμπρών, να δούμε ποιος φοβάται να αποκαλύψει για ποιον λόγο παρακολουθήθηκε όλο αυτό το διάστημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.